Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν χθες βράδυ σε συνοικία στο Ηράκλειο, καθώς οδηγός αυτοκινήτου εμβόλησε και τραυμάτισε 26χρονη κοπέλα, η οποία κινούνταν πεζή, ενώ ακολούθησε έντονος καυγάς με τον 38χρονο οδηγό του αυτοκινήτου να τραυματίζει με μαχαίρι στο μυρό τον 35χρονο φίλο της. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 11 χθες βράδυ και στην οδό Νικολάου Σκουφά, με την γειτονιά να σηκώνεται στο πόδι, αντικρίζοντας απίστευτες καταστάσεις έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Ο 35χρονος φίλος της κοπέλας έδωσε τη δική του μάχη στη θέα του 38χρονου οδικού αυτοκινήτου, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, με τον ίδιο να τραυματίζεται στο μυρό και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου έκανε περίπου 100 ράματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 38χρονος, ο οποίος γνωρίζει το ζευγάρι, μετέβη έξω από το σπίτι τους, όπου υπήρξαν σκηνές έντασης και φραστικά επεισόδια με την νεαρή κοπέλα να ενημερώνει την αστυνομία. Όπως μας ανέφερε η κοπέλα, ο 38χρονος την τράβηξε από τα μαλλιά, ενώ προτού συμβεί η αιματηρή κατάληξη, προηγήθηκε ένα ακόμη επεισόδιο στην περιοχή των Πατελών, όπου τα αίματα άναψαν για τα καλά. Ο 38χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών, με τον δράστη να οδηγείται αύριο στον ανακριτή.